πάμε να συνεχίσουμε τις αποδράσεις μας και πάλι επαναστατικά, θα πω. Βέβαια, είπα από χθες ότι θα σας πάω μια νύχτα στην κόλαση και θα σας πάω σίγουρα σήμερα να δούμε όλοι μαζί, να ζήσουμε μια νύχτα στην κόλαση, αφού η ταινία του Νικού Κουρού θα παρουσιαστεί αύριο, παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου, στο Βουδούριο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης, 8, ελεύθερη είσοδος. Άλλωστε, είναι μια συμβολική ιστορία αυτή που παρουσιάζει ο Νικόλας και πραγματεύεται τις συνέπειες του φασισμού και πόσο φόβος μεταβάλλεται σε ενοχή και τελικά σε ταύτιση με το τέρας Νικοκουρού. Σωστά, καλημέρα. Πολύ σωστά το είπες, Δέσποινα. Ναι, ήταν ένα εγχείρημα δύσκολο που όμως το ξεκίνησα από την αρχή με πάρα πολύ θέληση και έτσι μεράκι και επιμονή και παρά τις κασάνδρες όλα αυτά, ας πούμε, ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Λοιπόν, το καταφέραμε. Και μπράβο σας. 200, το καταφέραμε, είπα. Και μπράβο μας, μάλλον, ναι, όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό 220 του. Άτομα. Μπράβο. 220 άτομα. Και τι να πει κανείς, ήδη έχει αξιολογηθεί, έχει πάρει μέρος σε φεστιβάλ, έχει δοκιμαστεί. Ναι, έχει... και εδώ θα σου πω και κάτι. Όταν έκανα την επιλογή, γιατί μου προτείνανε να προβληθεί ταινία σε ανοιχτή προβολή, στη διανομή δηλαδή, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ταινία ελληνική, ανεξάρτητη, πιο ανεξάρτητη δεν γίνεται δηλαδή, να σου προτείνουν ο Περιθάριος ο Κωσυβάκης, ας πούμε, στην Αθήνα με το Art Cinema να αναλάβει τη διανομή, παίρνοντας εγώ την απόφαση να τη δώσω στη διανομή, πίστευα ότι αυτό θα στερήσει από την ταινία η φεστιβαλική της πορεία. Τελικά σταθήκαμε πολύ τυχαίροι. Μέσα σε 10 μήνες και η ταινία απαριθμεί είναι 9 φεστιβάλ. Αυτό έχει γίνει αποδεκτή. Και ένα συνδρομητικό κανάλι της Ιταλίας, το HOT TV, που όποιος θέλει μπορεί να τη δει εκεί, με κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν πάμε καλά σε ένα κομμάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο να στηθεί, με πολλούς συντελεστές, το ανέφερες πριν από λίγο. Θέλω λίγο να μας πεις, γιατί τα πάμε κατά καιρούς και για την ιστορία, για τον τρόπο που την συνέθεσε, τις δυσκολίες που αντιμετώπισες, Νικό, για να στηθεί αυτή η ταινία που φαίνεται... Πάμπολες. Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα και η εξέλιξη αυτών έχει βάλει ένα χ στα προηγούμενα και κουβαλήσει. Τελικά τίποτα δεν πάει χαμένο. Αυτό που είπαμε, τίποτα δεν πάει χαμένο. Αυτή είναι η αλήθεια, όπως το συνδέουμε και με την ημέρα και όπως και εσύ το συνδέεις με την παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου, γιατί θέλει αγώνα η ελευθερία, θέλει αγώνα όνειρα και αξίες να αναγνωριστούν. Ο αγώνας βέβαια αυτός που λέμε μεταφράζεται με πάρα πολλές, με πάρα πολλούς τρόπους. Μιλήσατε πριν για μια πτώση, έτσι, μια παρακμή. Εγώ πιστεύω ότι... με τη Λίλη. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι, είμαι και αισιόδοξος και θέλω να είμαι, ότι δεν υπάρχει παρακμή σε εμάς. Εμείς, πολλοίς κόσμος, όχι όλος, αλλά πολλοίς κόσμος, κάνουμε το καλό γύρω από τον άξονά μας. Έτσι βγήκαν και αυτές οι ταινίες που κάνουμε. Τα μικρά τα πράγματα. Αυτή είναι όλη η καλή διάθεση. Όταν υπάρχει στο μεταξύ μας, ίσως πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις κάποια στιγμή. Δεν είναι τόσο παρακμιακά. Απλά περιμένουμε. Περιμένουμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε, πρέπει να δράσουμε και είναι το θέμα. Το ποσοστό μάλλον και ο κόσμος που περιμένει πάντα τον άλλο να κάνει το βήμα. Εδώ θέλουμε το όλοι μαζί για να έρθει η επόμενη μέρα που θα είναι καλύτερη. Εκεί νομίζω εστιατόριο. Εμείς θα τη φέρουμε την επόμενη μέρα. Εμείς θα τη φέρουμε, συμφωνώ. Τώρα, πες μας τι ώρα είναι, είπαμε, είναι στις 8, είναι... Είναι στις 8 η ώρα, στο Βουδούριο Πνευματικό Κέντρο της Φιάτης, τα αύριο Σάββατο, με ελεύθερη είσοδο. Και για μένα ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη της Τατιάνας της Δέρου που κανόνισε αυτή την προβολή. Πρώτον, γιατί θα προβληθεί στη Φιάτης, που έχουμε ξανακάνει γυρίσματα με την Ουτοπία, την προηγούμενη ταινία που είχαμε κάνει. Στους άλλους δεν βρίσκαμε και κομμάτια της ταινίας εκεί, κάνω λάθος. Αθήνα, Κοζάνη και Σκιάτης θα δεν ήταν. Σκιάτης, βέβαια, ένα μεγάλο μέρος έγινε Σκιάτης, όχι μικρό. Ήταν αυτό μια ωραία έκπληξη, γιατί δεν έχουμε ξαναπροβάλει ταινίες μας στη Φιάχτα.
και από την άλλη συνέπεσε να είναι η παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου. Μια επέτειος που δυστυχώς από ένα μέρος συμπολιτών μας λιδωρείται και με πολύ άσχημο τρόπο, πρέπει να εκλαμβάνουμε το Πολυτεχνείο ως τη συμβολική σημασία του Πολυτεχνείου. Θεωρώ ότι το ψωμί παιδί ελευθερία είναι θεμέλιος λίθος για την μιας κοινωνίας δομημένης αταξικά και μιας κοινωνίας που όπως θα έπρεπε να υπάρχει. Πολλοί βάζουν βέβαια το πατρίστης και η οικογένεια, εγώ δεν χρειάζω τίποτα. Απλά σκέφτομαι ότι χωρίς το πρώτο, το ψωμί παιδί ελευθερία, πώς θα μπορούσε να υπάρχει το δεύτερο με σωστό τρόπο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει εργασία που να εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου, αν δεν υπάρχει παιδεία και ελευθερία της αντίληψης πράξης, που μπορεί κανείς να κατανοήσει σωστά και να σεβαστεί την πατρίδα, ώστε να μην είναι ένας φανατικός εθνικισμός, αλλά ένας σωστός πατριώτης. Mm-hmm. Ή να σεβαστεί, ας πούμε, το Θεό που πιστεύει, οποιαδήποτε Θεό, δεν λέω κάποιο συγκεκριμένο, στον οποίο όμως η πίστη θα έχει καταλήξει μέσα από μια αντίληψη, έρχεται από φόβους ή δογματισμούς. Ή ακόμα πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει μια σωστή οικογένεια χωρίς τα παραπάνω, χωρίς παιδεία και ένα πνευματικό υπόβαθρο. Αν δεν τα και αυτά, θα βγει με μια χραμίδα και μια περικεφαλαία στους δρόμους, σαν ένας σαλεμένος και θλιβερός κλόουν και θα γίνεται ρεζίλι και θα εξεφτελίζει και την πατρίδα και τη φετονερία του. Και τους πάντες. Είναι αλήθεια αυτό. Ούτως ή άλλως, Νικόλα, τρεις απλές λέξεις είναι. Με πολύ βαθύ νόημα, το ψωμί της ελευθερίας συμπυκνώνει διαχρονικά την ανάγκη που έχει η κοινωνία για να μπορεί να προοδεύει και τα χρειάζεται και τα τρία. Γι' αυτό και το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι διαχρονικό και νομίζω θα συνεχίσει να με διδάσκει και θα είναι διαχρονικό όσο και αν κάποιοι πάνε να πούν τα δικά τους και να... Δεν είναι το Πολυτεχνείο η επώνυμη πολιτική που το διαχειριστήκανε στα χρόνια. Και αυτοί δηλαδή οφείλονται για ένα μέρος του κρεβασμού του Πολυτεχνείου. Προφέσορα, ας αναλάβει την ευθύνη. Εμείς κρατούμε το νόημα και κρατούμε τη διαχρονικότητα του μηνύματος που θα συνεχίζει επιμένω να μας διδάσκει και να μας εμπνέει. Καλό τάξη, ταινία, επόμενο σταθμό μετά τη Φράτσα. Η ταινία μας θα συνεχίσει μετά το Μέντρη στο Διεθνές Φεστιβάλ της Κύπρου. Και το Δεκέμβρη σε ένα μεγάλο φεστιβάλ της Ινδίας, στο Νέο Δευκή, το Διόραμα. Θα τα πούμε βεβαίως και τέλος. Στη συνέχεια εμείς θα σε αποχαιρετήσουμε και μουσικά, επειδή το Πολυτεχνείο βρίσκεται στο επίκεντρο και μάλιστα τα μηνύματα αυτού. Έτσι θα σας με ένα αγαπημένο τραγούδι εκείνης της περιόδου που μέχρι σήμερα ακόμα μπορεί και είχε πολύ ευχάριστα στα αυτιά μας, αλλά μιλά και στην καρδιά μας, Νικόλα. Πολύ ωραία. Για χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.